θέματα παιδείας. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που θα προσεγγίσει τα θέματα της παιδείας που απασχολούν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς. Θέματα παιδείας. Η καθημερινότητα, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, οι επιτυχίες και η συνεργασία μέσα στο σχολικό χώρο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιμελείται παρουσιάζει η Ευαγγελία Δουρδούνη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μοιραστούμε μαζί σας απόψεις, όμορφες πνευματικές σκέψεις και ανατάσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου, που αποτυπώνονται στο ωραιότατο βιβλίο του με τίτλο «Αν υπάρχει ζωή, θέλω να ζήσω». Πιστεύουμε ότι θα προσφέρουν βοήθεια και στήριγμα σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας. Μεγάλωσα σε μια γνήσια χριστιανική οικογένεια, με κύριο γνώρισμα τη συνέπεια, την αλήθεια και την αυθεντικότητα, με πολλή ελευθερία και ψηλούς στόχους, όπου όμως η πίστη ήταν δεδομένη. Υπήρχε ο κίνδυνος να την κληρονομήσω χωρίς να το καταλάβω και όχι να μου γεννηθεί ως δικός μου καρπός. Δεν το ήθελα. Γι' αυτό και από μικρός επέτρεψα στον εαυτό μου το ρίσκο της αμφισβήτησης. Στην εκκλησία γνώρισα σπάνιους ανθρώπους, με αρετή και αυθεντικότητα, καλοδουλεμένους, καλλιεργημένους, αληθινούς χριστιανούς, ευγενικές ψυχές. Γνώρισα, τολμώ να πω, αγίους. Δεν συνάντησα τέτοιους γενικότερα στη ζωή μου. Ξεχώριζαν με διαφορά αυτοί οι χριστιανοί από τους άλλους ανθρώπους. Οφείλω να το ομολογήσω. Δεν είχα δει σημεία ούτε θαύματα. Δεν τα χρειαζόμουν αυτά. Για κάποιον όμως λόγο δεν ήθελα η πίστη να μου φορεθεί, αλλά να μου προκύψει. Δεν ήθελα να παρασυρθώ ούτε από λογικά επιχειρήματα υπέρ αυτής, ούτε από την αρετή των πιστών. Δεν χρειαζόμουν ούτε αποδείξεις, ούτε έμεσα συμπεράσματα. Δεν έκανα το λάθος να την ψάξω στους έξυπνους ή μορφωμένους, ούτε στους πετυχημένους, ούτε στους καλούς, ούτε μέσα σε παράξενα γεγονότα ή σε φανταστικούς εντυπωσιασμούς. Ήθελα να την βρω καθαρή μέσα μου. Όχι κάπου αλλού, ακόμη και η αγιότητα ή η καλοσύνη των χριστιανών, ήθελα μόνο να με υποψιάσει ή να με εμπνεύσει. Όχι να με υποχρεώσει να ακολουθήσω τον δρόμο της πίστης και της Εκκλησίας. Δεν θα έπρεπε η πίστη μου στο Θεό να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη μου σε ανθρώπους. Έπρεπε να είναι η δική του φωνή μέσα μου. Δεν ήθελα να επιτρέψω κανέναν και τίποτα να με βιάσει ψυχικά. Η πίστη στο Θεό θα άξιζε μόνο αν την συναντούσα στο κορύφωμα της ελευθερίας μου. Αυτή η ελευθερία ήταν το μεγαλύτερο δώρο που αναγνώρισα πάνω μου. Αν υπήρχε Θεός, αυτός έπρεπε να μου το είχε δώσει, όχι για να ξεγελαστώ απολαμβάνοντας την εφημερότητά μου, ούτε για να ζαλιστώ από τις όποιες ικανότητες ή επιτυχίες μου, αλλά για να γνωρίσω την αλήθεια και στο κέντρο της να τον συναντήσω. Είναι αλήθεια ότι πόνεσα πολύ. Έκλαψα βουβά. Δεν ήθελα να παρασυρθώ. Η προσπάθεια μου αυτή ήταν μυστική. Δεν μπορούσα να την κοινοποιήσω. Ο δρόμος μου μονήρης κι ας ήμουν μικρό παιδί. Είχα τη συνέστηση ότι αν την μοιραζόμουν, κανείς δεν θα με καταλάβαινε. Έβρισκα πολύ παρηγοριά όταν χανόμουν μέσα στο σύμπαν.
από το δημοτικό ακόμη, διάβαζα γι' αυτό. Ήθελα να σπουδάσω αστρονομία. Νόμιζα ότι εκεί μέσα κάτι θα έβρισκα. Ήταν η ελπίδα μου. Θα χανόμουν στο άπειρο, στο άγνωστο, στο θαυμαστό, στο τέλειο και θα ξαναγεννιόμουν. Θα γινόμουν πολύ μικρός σαν αστεράκι και έτσι μόνο θα αντίκριζα το μεγαλείο μου. Θα συναντούσα τον εαυτό μου, την ερμηνεία και το λόγο της ύπαρξής μου. Ίσως και τον Θεό. Αυτό ήταν η ελπίδα μου. Αυτόν τον πόνο της αναζήτησης δεν μπόρεσα ποτέ να τον μοιραστώ με τους χριστιανούς που ήξερα. Αυτοί θεωρούσαν την αμφισβήτηση αμαρτία. Νόμιζαν ότι είναι σίγουροι για όλα, ότι υπάρχουν απαντήσεις για τα πάντα. Έτσι τους είχαν μάθει. Μιλούσαν για μυστήριο σαν να γνώριζαν τα μυστικά και τις λεπτομέρειές του. Ίσως μόνον αυτοί. Έτσι όμως το κάνανε πολύ λογικό, πολύ μικρό, το απογύμνωναν από την ομορφιά της μυστηριακής γοητείας του. Κατέστρεφαν την ελπίδα του. Δεν ήθελα να τους μιμηθώ. Τους ζήλευα για τον θησαυρό που υποψιαζόμουν πως κρατούσαν, για την ποιότητα του ήθους τους, αλλά όχι για την πίστη τους. Αυτή μου φαινόταν λάθος. Δεν είχε τη ζωή που εγώ έψαχνα, τη δύναμη που αναζητούσα, την ελευθερία που λαχταρούσα. Από τη διδασκαλία της Εκκλησίας με συγκινούσε πολύ και το έλεος, η συγχώρηση, η αγάπη ως καλοσύνη, η συγγένειά της με την ταπείνωση. Οι χριστιανοί ήταν λίγο σκληροί, έτσι τουλάχιστον μου φαίνονταν. Προσπαθούσαν να είναι σωστοί. Και αυτό τους χαλούσε. Δίδασκαν το λόγο του Κυρίου, έλεον θέλω και ου θυσίαν. Τον ερμήνευαν σωστά, αλλά η καρδιά τους ήταν περισσότερο καρφωμένη στην ορθότητα του νόμου και των κανόνων και όχι στη γλυκύτητα και την ευγένεια της συγχώρησης. Στον ιδρώτα της οφειλόμενης θυσίας, παρά στο αίμα της ελεήμονος καρδιάς. Εγώ όμως πίστευα πως η αλήθεια δεν θέλει τόσο ιδρώτα όσο αίμα και δάκρυ. Στην Εκκλησία βρήκα τη δύναμη που κρύβει η μετάνοια του αμαρτωλού και το έλεος του Θεού. Θέλησα να μαθητεύσω στο ληστή του Ευαγγελίου, στην πόρνη που έχει σε το πολύτιμο μύρο, στον τελώνη, στον άσωτο, στον Πέτρο, όχι τη στιγμή της ομολογίας του, αλλά όταν έκλαυσε πικρός, στον ξεσχισμένο από τη μετάνοια Παύλο, στη Μάρθα που μεριμνούσε περί πολλά και στον Θωμά που ήθελε την αμεσότητα της ψηλάφισης. Αυτοί ήταν ανθρώπινοι. Αυτοί με συγκινούσαν πιο πολύ από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Το δάκρυ των μετανοούντων περισσότερο από τη σκέψη των θεολόγων. Δεν ξέρω πώς συνέβη στη ζωή μου, αλλά ύστερα από μια πολυχρόνια πλέον προσωπική αναζήτηση, όταν έγινα κληρικός, η διακονία μου επικεντρώθηκε σε ανθρώπους που ασυνθηκολόγητα διψούσαν για την αλήθεια, συνήθως άπιστους, αμαρτωλούς, αγνωστικιστές ή άσχετους με το Θεό, την Εκκλησία και γενικότερα τη θρησκευτικότητα. Οι περισσότεροι είτε όταν έφτασαν σε αδιέξοδο ζωής, είτε από περιέργεια, είτε από κάποια άλλη αιτία, βρέθηκαν στο δρόμο μου. Πρέπει εξ αρχής να το ομολογήσω πως ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κανέναν. Ούτε πάλι στόχος μου ήταν να αυξήσω τους οπαδούς της ορθόδοξης πίστης. Ούτε επίσης νομίζω πως είχα και την ανάγκη να αποδείξω στον εαυτό μου ότι κατά κάποιον τρόπο εξελίσσομαι σε πετυχημένο ιερέα που πείθει τους δύσκολους, ούτε τέλος μπόρεσα ποτέ να ανιχνεύσω κάποια προσωπική ιδιοτέλεια μέσα μου στη σχέση μαζί τους. Τους δέχτηκα με όλη μου την καρδιά και με μοναδική διάθεση να αγκαλιάσω την ύπαρξή τους,
να μοιραστώ μαζί τους τον πόνο της πίστης, να δεχθώ τους θησαυρούς της δικής τους αληθινής κατά τα άλλα ζωής, να σηκώσουμε μαζί το βάρος της ανθρώπινης φύσης μας. Αρκετές φορές οι νέοι μας αναρωτιούνται γιατί χρειάζεται άραγε η Εκκλησία στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει σοφότερη και τελειότερη οδός από την Εκκλησία μας. Είναι θεϊκός ο δρόμος της. Είναι μυσταγωγική η αποστολή της. Μέσα από όλη τη διδασκαλία και ζωή της δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα για τρία πράγματα. Για έκταση, ανάταση και έκσταση. Δηλαδή τεντώνει τον άνθρωπο στο να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τον μεγαλώνει. Αυτό είναι η έκταση. Τον ανεβάζει στην υψηλότερη σφαίρα που μπορεί να φτάσει. Αυτό είναι η ανάταση. Και τον βγάζει έξω από κάθε περιοριστικό όριο. Αυτό είναι η έκσταση. Τον κάνει Άγιο που διασώζει το καταφύσιν, διαφεύγει το παραφύσιν και αξιώνεται των υπερφύσιν χαρισμάτων και καταστάσεων. Είναι γεμάτη από τέτοιους Αγίους η ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοια παράδοση και να την αγνοούμε. Είναι σαν να έχουμε χρεοκοπήσει, να υπάρχουν καταθέσεις τεράστιες σε δική μας τράπεζα και εμείς, αδιαφορώντας, να επιμένουμε στην τακτική των χρεών και των δανείων,
όπως ζούμε πάνω από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πολύτιμα ορυκτά, κατά τον ίδιο τρόπο πατούμε πάνω σε παράδοση πολιτισμού, σοφίας και μοναδικής εμπειρίας πνευματικής ζωής ασύλληπτη σε αξία. Και δυστυχώς την αγνοούμε. Καιρός να την ανακαλύψουμε. Είναι φοβερό να έχουμε τέτοια κληρονομιά και να έχουμε πνευματικά χρεοκοπήσει. Αν κάποιος θέλει να πιστέψει και δεν γνωρίζει το δρόμο, η πρόσκληση είναι «έρχου και είδε». Ο Θεός είναι τόσο αληθινός που σκοντάφτουμε επάνω Του. Απλά χρειάζεται να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αυτή βλέπει καλύτερα από τα μάτια. Η Εκκλησία είναι τόσο υπέροχος δρόμος για να γνωρίσουμε το Θεό, που είναι ανεπίτρεπτα άδικο για τον εαυτό μας να την αγνοούμε ή να επιμένουμε σε παρεξηγημένη εικόνα για αυτήν. Πρέπει να αποβάλουμε τις προκαταλήψεις μας για να τη γνωρίσουμε όλοι μας, κυρίως εμείς οι Ορθόδοξοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις που η πίστη προκύπτει αυθόρμητα, κάποιοι ξαφνικά αισθάνονται την ανάγκη του Θεού. Έτσι, ο Θεός αποτελεί μονόδρομο για τη συνέχιση της ζωής, χωρίς να απαντηθεί φιλοσοφικά το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού, υπάρχει η βεβαιότητά Του. Η πίστη τότε αποτελεί οδηγό για την πορεία προς Αυτόν. Άλλοτε πάλι, ο δρόμος είναι αντίστροφος. Όμως, όταν κανείς αισθανθεί την εμπιστοσύνη του τρόπου και τη γοητευτικότητα του δρόμου της Εκκλησίας, τότε το ερώτημα της ύπαρξης δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά η βεβαιότητα της παρουσίας του προσδοκόμενο στόχο. Σήμερα μας έχουν γκρεμίσει και την πίστη στο Θεό και την εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Μας έχουν απαξιώσει τον Θεό ως πρόσωπο και την Εκκλησία ως οδό σωτηρίας. Μας παρουσιάζεται ένας Θεός που υπάρχει μόνο για να Του ρίχνουμε ευθύνες για τα τραγικά γεγονότα της ζωής μας, τίποτα άλλο. Και την Εκκλησία την κρίνουμε όχι με βάση τη διδασκαλία της, που ούτως ή άλλως αγνοούμε ή αρνούμαστε να ακολουθήσουμε, αλλά με βάση τη ζωή κάποιων πιστών της ή λεγόμενων εκπροσώπων της, που φυσικά και δεν εκπροσωπείται η Εκκλησία από κανέναν. Συνεπώς, ένας σύγχρονος άνθρωπος ξεκινάει με το επιτακτικό ερώτημα «Πού είναι ο Θεός» ή «Τι κάνει η Εκκλησία» και τα δύο δεν υποβάλλονται με φρόνημα αναζήτησης, αλλά με διάθεση εκ προημίου απορριπτικής απέτησης. Και έτσι μένει κανείς απ' έξω. Η αναζήτηση του Θεού μοιάζει με μια μάταιη προσπάθεια να μπούμε στον χώρο Του από τον τοίχο και όχι από την πόρτα. Και επειδή δεν τα καταφέρνουμε, τον αρνούμαστε. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι νέοι σήμερα. Ο Θεός όμως, αγαπητά μας παιδιά, δεν προσεγγίζεται από όπου και όπως υπεροπτικά θέλουμε. Ο χώρος του μυστηρίου Του έχει τις διόδους Του, από τις οποίες πρέπει διακριτικά και ταπεινά να μπεις. Είναι στενές οι προσβάσεις Του και οι πόρτες Του δεν ανοίγουν με χερούλι, ούτε πολύ περισσότερο με λωστό, ούτε με πείσμα, ούτε με βία. Συνήθως ανοίγουν από μόνες Τους, με φωτοκύτταρο. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα η συνάντηση του Θεού. Είναι επίσκεψή Του. Απλά για να μπει και αυτός, δεν πρέπει να έχει κανείς τις δικές του πόρτες κλειδωμένες. Και όχι μόνο, πρέπει εμείς να Του ανοίξουμε. Ο Θεός δεν υπάρχει για να Τον υποτάσσουμε, για να υπηρετεί τις εφήμερες μοιοπικές βλέψεις μας. Υπάρχει για να μας ελευθερώνει από τη μιζέρια μας. Ένα άλλο ερώτημα που συνήθως μας κάνουν οι νέοι μας είναι το εξής. Γιατί είναι αναγκαία η προσευχή? Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε? Καλά μας παιδιά, προσεύχομαι
σημαίνει ακουμπάω στο Θεό. Έχω και περνώ χρόνο μαζί Του. Του δίνομαι, περιμένω την επίσκεψή Του. Καταθέτω όλο τον εαυτό μου με τις αμαρτίες και τα προβλήματά Του στο έλεος και στην αγάπη Του. Αναπνέω πνευματικά, βγαίνω από το εγώ μου, απελευθερώνομαι. Χαίρομαι την παρουσία Του, απολαμβάνω τη δόξα Του. Συγκλονίζομαι από ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες Του. Θαυμάζω τη δημιουργία Του. Αντικρίζω στον άνθρωπο το χάραγμα της εικόνας Του και στα γεγονότα τη σφραγίδα της σοφίας και αγάπης Του. Φέρνω τον Θεό στην καθημερινότητά μου και ζω μέσα στη βασιλεία Του. Αυτό κάνει ένας μοναχός. Φιλοσοφεί εν Χριστώ, αδιαλείπτως προσεύχεται και όταν εργάζεται και όταν κοιμάται. Λέει ένας ερημίτης Άγιος, «Το μεν σώμα καθεύδει δια την χρίαν της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Το σώμα μου κοιμάται επειδή υπάρχει η ανάγκη της φύσεως, αλλά η καρδιά μου διαρκώς αγρυπνεί από το ξεχύλισμα του θείου έρωτος». Thank you.
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητά μας παιδιά, ζούμε πραγματικά σε μια καταπληκτική χώρα. Απίθανες εναλλαγές του τοπίου, πανέμορφες βουνοκορφές, καταγάλανα νερά, πεντακάθαρος ουρανός, ηλιόλουστες μέρες, σπάνιες γεύσεις και μυρωδιές, απερίγραπτη λαογραφία, καρδιακές συνήθειες, μοναδική ιστορία, εικόνες πραγματικοί πίνακες και πολιτισμός γεμάτος ουσία. Ένα αληθινό θαύμα. Όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο που διαχρονικά διεκδικήθηκε ο Θεός και πληθωρικά εκφράστηκε η παρουσία Του, σήμερα να ρωτάμε πού είναι και γιατί επιτρέπει το ένα ή κάνει το άλλο ή σιωπά και απουσιάζει? Είναι δυνατόν να τον αμφισβητούμε ή και να τον αρνούμαστε ή και να πολεμούμε τη σκιά και το όνομά του ακόμη? Η Ελλάδα μας δεν είναι μόνο χώρα φυσικού κάλους και ομορφιάς. Είναι κυρίως χώρα που φιλοξένησε και εξέφρασε την αλήθεια. Έδειξε τον Θεό. Έζησε τον Θεό. Γυρίζεις στο παρελθόν και διαπιστώνεις ότι η αναζήτηση του Θεού δημιουργεί έναν Παρθενώνα και πλήθος μαγευτικούς βωμούς και ιερά. Το κυνήγι της ζωής μαζί του δημιουργεί σε μεταγενέστερους χρόνους ένα Άγιον Όρος ή χιλιάδες βυζαντινά και άλλα αριστουργηματικά μνημεία. Η ανάγκη να χαρούν οι άνθρωποι την παρουσία του γεμίζει τον τόπο μας με ξοκλήσια, με εκκλησιαστικά πανηγύρια και γιορτές. Η εμπειρία της κοινωνίας του γεννά θεολογικές αναβάσεις, όπου η καρδιά ξεπερνάει τη διαισθητικότητα του νου και εισέρχεται στην θέα των μη ορωμένων. Η επιθυμία της δοξολογίας του εκφράζεται σε μια γλώσσα πραγματικά θεϊκή, που η ακρίβεια, η πλαστικότητα και η ποιητικότητά της είναι ό,τι καλύτερο ανθρωπίνος για να περιγραφεί το απρόσιτο μυστήριο του Θεού και να αποκαλυφθούν οι μυστικές ενέργειές Του. Μια χώρα γεμάτη από Αγίους, από θαύματα, από εμπειρίες αυθεντικές και όχι φτιαχτές. Ένας τόπος με υπερχείληση πίστεως, ακόμη και σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα με αδικαιολόγητη κάμψη, με πτωτική, δυναμική και φτωχική κατανόηση του θησαυρού του. Όλο αυτό είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η ταυτότητά μας, τα γονίδια μας, η ανάσα μας, η ζωή μας. Με μια λέξη, η πίστη μας. Σήμερα χάσαμε τη γλώσσα μας. Μιμηθήκαμε το λίγο μόνο και μόνο επειδή είναι ξένο. Προσβάλαμε το πολύ για τον απλό λόγο ότι το κληρονομήσαμε. Στερηθήκαμε τη δική μας γνώση. Κάναμε συνήθεια το παράξενο. Φτώχινε η λογική μας. Γεράσαμε πρόωρα και κουραστήκαμε στον τόπο αυτό της ανάπαυσης. Και μας έμεινε ως ερώτημα το αν υπάρχει Θεός. Στα νησιώτικα ασκηταριά μας, όπου παλαιότερα η φτώχεια τους παρέπεμπε σε άλλη λογική, σήμερα είναι ανακαινισμένα μεν από τις κοσμικές υπηρεσίες, αλλά με σύγχρονες συμμετρίες και τεχνολογικές αλλοιώσεις που έφτιαξαν το κτίριο και διέλυσαν την εικόνα του μυστικού του μεγαλείου. Από τόποι με αναστεναγμό ασκητικής ζωής, κατάντησαν οπτικά ερεθίσματα που ικανοποιούν την περιέργεια. Η ζωή δεν αποτελεί πλέον μητρική γλώσσα στον τόπο μας. Όλα χρειάζονται μετάφραση στη στεγνή διάλεκτο της χωρίς πνεύμα και ζωή εποχής μας. Εποχή με πολυπραγμοσύνη, αλλά χωρίς σοφία. Ανίκανη να γεννά πνεύμα και πολιτισμό. Ανίκανη και να μιμείται το καλό.
εξειδικευμένοι στο ασύνετο γκρέμισμα της πίστης, της παράδοσης, της ιστορίας, του πολιτισμού, του μεγαλείου της, της ζωής της. Η Εκκλησία είναι ένα ασύλληπτο μυστήριο στη θεολογία, παράδοση και διδασκαλία της, με δύναμη μαρτυρίας, με λόγο ζωής, με αποδείξεις ζωής τους Αγίους της, με ιστορία ζωής και σημερινούς πιστούς, χωρίς όμως ζωή και πίστη, έχοντας την γνώση της ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής αρδουμένους. Η Σαμαρίτιδα του Ευαγγελίου πηγαίνει στο φρέαρ του Ιακώβ να αντλήσει νερό. Εκεί συναντά τον Χριστό. Και τελικά αυτός της δίνει το ίδωρτο ζών, το νερό της ζωής. Τι υπέροχη αλήθεια συνάντηση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που ζουν δίπλα στην πηγή. Υποψιάζονται τη ζωή, την αισθάνονται, αλλά δεν την βλέπουν. Οι άνθρωποι είναι δίπλα στην πηγή, αλλά πάσχουν από αφυδάτωση. Είναι δίπλα στη ζωή και πεθαίνουν. Τι τραγικό αλήθεια. Υπάρχουν και πιστοί που ψάχνουν για την πίστη τους. Είναι μέσα στη ζωή. Μάλλον έχουν μεγαλώσει δίπλα στην πηγή της ζωής, στην Εκκλησία. Έμειναν όμως απ' έξω, ανυποψίαστοι τόσα χρόνια και διερωτώνται αν υπάρχει ζωή. Όμως θέλουν να ζήσουν. Τι ελπιδοφόρο! Υπάρχουν και πιστοί όπως η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή. Αυτοί στρέφονται στο Χριστό. «Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ». Ζητούν, βρίσκουν, πίνουν και ζουν. Συναντούν τον Χριστό, τη ζωή. Γεύονται από τη ζωή του και στο τέλος δίνουν και τη ζωή τους. Πραγματικά αληθινό. Ο Θεός είναι υπαρκτός. Είναι αληθινός, είναι παρόν και κυρίως είναι μεθεκτός. Κοινωνών και κοινωνούμενος. Κλώμενος και εκχυνόμενος. Και στη συνέχεια αιωνίως και σε όλους προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Είναι αριστούργημα αυτή η ελληνική γλώσσα, ικανή να εκφράσει το ανέκφραστο και να περιγράψει το απερίγραπτο μυστήριο. Η ζωή λοιπόν, η αγάπη του ουρανού, άγγιξε πριν 2.000 χρόνια τη γη μας για να μας υψώσει, να μας ξαναδώσει το κάλος που χάσαμε, να μας ξανακάνει ανθρώπους του Θεού, ικανούς να βλέπουν ψηλά και να σκυρτούν για την απόκτηση της χαμένης ευτυχίας του Παραδείσου. Η ζωή υπάρχει, είναι ο Χριστός. Η πηγή της είναι δίπλα, είναι η Εκκλησία. Και πρέπει να ζήσουμε, όλοι μας, από σήμερα, διότι μας προσφέρεται και εμείς την έχουμε υπερβολικά ανάγκη.
φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φτάσαμε παράλληλα και στο τέλος του ετήσιου κύκλου των εκπομπών μας, που είχε ως θέμα τα παιδιά μας, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, τις σχέσεις τους με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους συνομιλίκους τους. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας σε εσάς που αγαπήσατε, αγκαλιάσατε και στηρίξατε την εκπομπή μας με την υψηλή ακροαματικότητα που της προσφέρατε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχαριστίες θερμές επίσης στους συντελεστές της εκπομπής, οι οποίοι με αγάπη, υπομονή και αυταπάρνηση πρόσφεραν το ανθρωπίνως καλύτερο και δυνατότερο. Επίσης, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους μαζί και τον καθένα χωριστά τους μαθητές μας, τα παιδιά μας, γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων σχολείων της πόλης μας που συμμετείχαν στις εκπομπές μας εφέτος, μας αφιέρωσαν από τον χρόνο τους, μας έδωσαν τη δυνατότητα να φουγκραστούμε τους παλμούς και τα σκυρτήματα της νεανικής τους καρδιάς. Συζητήσαμε μαζί τους, συγκινηθήκαμε, προβληματιστήκαμε και κάναμε στο τέλος τον αυτοέλεγχο, την αυτοκριτική μας, τον απολογισμό μας. Αγαπητοί γονείς, αγκαλιάστε αληθινά, πραγματικά τα παιδιά σας, με το στοργικό σας βλέμμα. Αγκαλιάστε τα με το συναίσθημά σας, το ατελείωτο από την απεραντοσύνη και ανιδιοτέλεια της αγάπης σας. Αγκαλιάστε τα με την πατρική και μητρική σας συμβουλή, με το ενδιαφέρον σας, τη θυσία της ζωής σας ολόκληρης. Αγαπητά μας παιδιά, κοιτάξτε λίγο δίπλα σας, γύρω σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε κανέναν και για κανένα λόγο. Είμαστε κοντά σας. Έχετε τους γονείς σας, στυλοβάτες της ζωής σας. Έχετε τους δασκάλους σας που σας εμπνέουν, σας αγαπούν και σας νοιάζονται. Έχετε την Εκκλησία μας με τα χαριτόβρητα μυστήριά της. Έχετε τους φωτισμένους πνευματικούς σας καθοδηγούς. Έχετε όλο το δυναμισμό της νεανικής σας ζωής στα χέρια σας. Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να είναι για πάντα αγαπητά ποθητός συνοδοιπόρος της ζωής σας. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Χαίρετε. Θέματα παιδείας. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που θα προσεγγίσει τα θέματα της παιδείας που απασχολούν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς. Θέματα παιδείας. Η καθημερινότητα, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, οι επιτυχίες και η συνεργασία μέσα στο σχολικό χώρο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιμελείται παρουσιάζει η Ευαγγελία Δουρδούνη.